κοινοβουλευτική ομάδα συγκάλεσε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Τίγκας με αφορμή το πρόβλημα που προέκυψε ύστερα από την τοποθέτηση του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλόρου για τον Ηλία Κασιδιάρη. Αποφασίσαμε να γίνει σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας την επόμενη εβδομάδα και να λυθούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Νιώθουμε και οφείλουμε ένα μεγάλο σεβασμό στους 241.000 ψηφοφόρους μας που μας ψήφισαν, μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας έβαλαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως, δεν μπορούμε έτσι να τεινάξουμε τα πάντα στον αέρα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν γροθιά, στις δύσκολες ώρες και στα μεγάλα προβλήματα που έρχονται για τη χώρα μας. Όπως έχω δηλώσει κατ' επανάληψη, το να σε στηρίξει ένας άνθρωπος και να πεις ένα ευχαριστώ από ευγνωμοσύνη δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνο που έχω να δηλώσω, και το έχω ξαναπεί βεβαίως, είναι ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξα ούτε μπροστινός ούτε ντολοδόχος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το κόμμα Σπαρτιάτες το διοικώ εγώ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί ενδεχομένως να έχουν είτε συναισθηματικούς δεσμούς, είτε να μην γνωρίζουν καλά τη λειτουργία ενός κόμματος ή τη λειτουργία μέσα στο κοινοβούλιο. Και σας διαβεβαιώνω ότι επειδή είμαι Σπαρτιάτης, είμαι μόνος εναντίον όλων. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προσφέρω ανιδιοτελώς στην πατρίδα μου και στον ελληνικό λαό. Για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όποιος θέλει να μείνει, ας μείνει, και όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Εγώ και μόνος μου να μείνω, θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Εντολές δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, ούτε πρόκειται να πάρω από κανέναν. Ενεργώ αυτοβούλος και βεβαίως σε συνεννόηση με τους βουλευτές μου. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή πράγματα. Έχουμε συζητήσει νομοσχέδια ή οτιδήποτε άλλο και τους προσέχω, να το πω έτσι, ώστε να μην κάνουν κάποια λάθη. Είναι καινούργιοι και αυτοί, δεν έχουν πολιτική εμπειρία, αλλά πάντοτε στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ομάδας.